καυγάς καλά κρατεί. Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση εξακολουθούν να ανταλλάσσουν πειρά για τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Οι υπουργοί υπεραμείνονται του διαγωνισμού την ώρα που Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ επικρίνουν όλη τη διαδικασία ως αδιαφανή. Μετά την επίθεση που εξαπέλυσε χθες κατά της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός επικρατείας Νίκος Παπάς έκανε σήμερα ταμείο στο Twitter. Τα χρήματα της πρώτης δόσης έχουν ήδη εισπραχθεί. 88 εκατομμύρια ευρώ βρίσκονται στο δημόσιο ταμείο. Ναι, έχουμε τελειώσει την καλογριτσιάδα και έχουμε πει σε αβιάδα τώρα. Εγώ θέλω να απαντήσουμε και σε όλες τις αιχμές που ακούστηκαν αυτή την εμετική άθλια περίοδο. Δεν θα απολογηθώ για καμία προσωπική σχέση που έρχεται από το παρελθόν. Για καμία. Μεγαλύτερος ψεύτης από τον Τσίπρα δεν έγινε δει. Στην κατάργηση του νόμου Παπά για τις τηλεοπτικές αδειοδοτήσεις επιμένει η Νέα Δημοκρατία. Η δική μας θέση δεν αλλάζει. Ακόμη και αν δεν ακυρωθεί ο διαγωνισμός από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο ως νομικός θα το θεωρούσα μεγάλη έκπληξη, ο νόμος Παπά θα καταργηθεί. Η απόδειξη ότι ήταν επιτυχής ο διαγωνισμός και πως δεν υπήρχε παρέμβαση της κυβέρνησης ήταν ότι δεν ευνοήθηκαν αυτοί που φέρονται ως ημέτεροι, ενώ αντίθετα πήραν άδεια αυτοί που κάνουν την πιο σκληρή κριτική και επίθεση, θα μπορούσα να πω, στην κυβέρνηση. Τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης προαναγγέλει η κυβερνητική εκπρόσωπος. Ο πρόεδρος της Βουλής θα συγκαλέσει τη διάσκεψη των προέδρων για την ανάδειξη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της χορήγησης των αδειών, έτσι ώστε να παίξει το ρυθμιστικό και ελεγκτικό ρόλο που ορίζει το Σύνταγμα. Ελπίζω τότε η αντιπολίτευση να επιδείξει την απαιτούμενη σοβαρότητα. Μία ανάρτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Βασίλη Κεγκέρογλου που σχολίαζε τη ματέωση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματικότητα του διαγωνισμού προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Κουμουνδούρου. Πρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας. Απαγορεύονται οι δημόσιες συνανθρώσεις και η έκφραση απόψεων. Συνέβη κάτι με την υγεία του ή έχουμε αναστολή άρθρων του Συντάγματος? Απαιτούμε άμεσα από την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κυρία Γεννηματά, να πάρει θέση για τα έσχη του βουλευτή της. Οφείλουν να ανακαλέσουν και να αφήσουν τη δικαιοσύνη απερίσπαστη να κάνει τη δουλειά της. Όταν για ένα θέμα που είναι καθαρά πολιτικό, όπως είναι η αδειοδότηση των τηλεοράσεων, που το Σύνταγμα ορίζει ότι πρέπει να την κάνει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ο πολιτικός κόσμος διχάζεται και εκπέμπει κηρύγματα μίσους και οξύτητας. Άγνωστο πάντως είναι μέχρι στιγμής το πότε θα επανέλθει για διάσκεψη η ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου, καθώς στην ανακοίνωση ο πρόεδρος Νικόλαος Σακελαρίου εξήγησε μόνο τους λόγους της διακοπής, χωρίς να ορίσει νέα ημερομηνία.